αν υπάρχουν κάποια ψήγματα ομοφοβίας μέσα μου, για αυτά φταίει εξ ολοκλήρου ο πατέρας μου, ο οποίος από πάρα πολύ μικρός δεν ξεφοβόταν μη του βγω γκέι. Με έμαθε να είμαι πάρα πολύ προστατευτικός με τον ανδρισμό μου και κυρίως με τον κόλο μου. Παρένθεση, όταν μιλάω για τον κόλο μου, μιλάω πάντα εισαγωγικά, διότι δεν έχω κόλο. Όχι αλήθεια, μιλάω με γεγονότα, δείτε, δεν υπάρχει τίποτα εδώ πίσω. Είναι λες και λείπει κομμάτι. Ζητάω από την κοπέλα μου να μου δώσει κόλο και κυριολεκτό. Και μας καταπίεζε για τα πάντα. Μ' είχε πετύχει κάποτε, όταν ήμουν μικρός, να γλύφανε από αυτά τα μακρουλά τα παγωτά γρανίτα. Τα θυμάστε αυτά, τα σπρώξε γλύπια. Όχι, δεν τα θυμόσασταν. Μου κάνει, τι είναι αυτό ρε, φτύστο. Πιες μια μπύρα. 10 χρονών εγώ. Μου έχει αφήσει κουσούρια ακόμα και τώρα για το πώς τρώω. Για να φάω μπανάνα και να μην με πούνε γκέι, παίρνω μαχαιροπύρουνο και βάζω καζατζίδι. Μόνο έτσι. Τάγριο λουλούδο, αντέχει η μάντρας πατέρα. Σα κάνω περίβανο η μάντρας. Μας καταπίεζε για το ντύσιμο. Μου είχε πετύχει να φοράω ένα κόκκινο τίσερτ. Μικρός μου λέει, τι είναι αυτό ρε ντιγκιντάγκα, βγάλ το, βάλ ένα πουκαμισάκι, μια γραβατούλα. Μας είχε άσπρο πουκάμισο, μαύρη γραβάτα και χωρίστρα 12 χρονών εμένα και τον αδερφό μου. Μας είχε στείλει έτσι να πούμε κάλαντα. Ήμασταν οι νεότεροι μάρτυρες του Ιεχωβά ever.